Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλια Σαριτάκη, και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Αναστατωμένοι είναι γονείς και σχολική κοινότητα από την είδηση ότι 38χρονος άνδρας, σύμφωνα με καταγγελία, χαστούκησε στο σχόλασμα μαθητή της πρώτης δημοτικού στη Μεσαρά. Μάρτυρες ήταν μικροί μαθητές, ενώ το περιστατικό καταδικάζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Στο Σκαμνία, νέα κριτική για το μπούλινγκ που υπέστη ο αδικοχαμένος Βαγγέλης Γιακουμάκης. Η πολύκροτη δίκη έχει οριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ πεποίθηση της οικογένειας είναι ότι ο Βαγγέλης δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε. Μας τα χαλάει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, αφού από αύριο αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό με ανοιξιάτικες μπόρες. Τοπικές καταιγίδες, αφρικανική σκόνη και νεφώσεις θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Διαβάστε αναλυτική πρόβλεψη αλλά και πότε αναμένεται βελτίωση. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.